Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι προέχουν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην γίνεται το ατύχημα ή το δυστύχημα. Θα ρωτήσει κάποιος, μα δεν πρέπει να διερευνούνται τα ατυχήματα? Βεβαίως και πρέπει να διερευνούνται. Το ερώτημα όμως είναι, ευθύνες θα αποδίδονται και σε ποιον? Ποια είναι η συνήθις κατάληξη των πορισμάτων? Ανθρώπινο λάθος. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 32, οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 32. Πόσες διερευνήσεις αλήθεια κατέληξαν σε συμπέρασμα για ευθύνες των εταιριών, είτε κατασκευής είτε διαχείρισης? Τι σημαίνει αλήθεια η χημήθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα? Τι σημαίνει αυτό? Αποσιώπηση. Στα πλαίσια λοιπόν της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων, αποκρύπτεται ή μειώνεται η ευθύνη τους, μεταφέροντας τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα σε ανθρώπινο λάθος, δηλαδή στους εργαζόμενους.